να δημιουργήσουν βιοεντομοκτώνα που θα αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά και χωρίς να επιβαρύνουν το περιβάλλον και τον άνθρωπο έντομα που μεταφέρουν ασθένειες σε ανθρώπους και καλλιέργειες, επιχειρούν επιστήμονες του Ινστιτούτου Μοριακής Βιολογίας του Ιδρύματος Τεχνολογίας Έρευνας, που συμμετέχουν στη νέα προσπάθεια η οποία εντάσσεται στη νέα ερευνητική έδρα, η οποία δημιουργήθηκε στο Ινστιτούτο με χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θα προάγει πολύ την βιολογική έρευνα, είναι πολύ σημαντική έρευνα για την βιοιατρική και τη φαρμακευτική. Παράλληλα όμως θα δώσει σημαντικές λύσεις που είναι απαραίτητες στον παραγωγικό ιστό προκειμένου να εξασφαλίσει την φυτοπροστασία και επίσης να δοθούν λύσεις για τη δημόσια υγεία. Ανάμεσα στα έντομα που μπαίνουν στο επίκεντρο της έρευνας και την παραγωγή αυτού του εντομοκτώνου που θα λειτουργεί όπως το μηχανισμό της φύσης είναι τα κουνούπια που μεταφέρουν την ελαιονοσία αλλά και ο δάκος που απειλεί τις ελαιοκαλλιέργειες και της Κρήτης. Θα προσπαθήσουμε να αναπτύξουμε ουσίες που μας προσφέρει η φύση, συγκεκριμένα μικροοργανισμοί που παράγουν τοξίνες προκειμένου να επιβιώσουν, να επιτεθούν σε άλλους οργανισμούς στη φύση, να τις εντοπίσουμε, να τις ταυτοποιήσουμε και να βρούμε τους γενετικούς μηχανισμούς που τις συνθέτουν, έτσι ώστε με χρήση συνθετικής βιολογίας να μπορέσουμε να αναπαράγουμε τους μηχανισμούς αυτούς στο εργαστήριο και να έχουμε βιοεντομοκτώνα φυσικής προέλευσης, τα οποία θα χρησιμοποιήσουμε ενάντια στους εχθρούς καλλιεργειών, όπως ο δάκος της ελιάς, ή στα κουνούπια που μεταφέρουν ασθένειες όπως η ελαιονοσία. Αναπτύσσοντας τα βιοεντομοκτώνα, οι επιστήμονες του ΙΤΕ θα καταφέρουν να διευρύνουν αυτό το μηχανισμό της φύσης και να αντιμετωπίσουν χωρίς επιβάρυνση τις συνέπειες που προκαλούν τα έντομα. Εδώ βλέπετε το δάκο της ελιάς που απασχολεί πολλούς παραγωγούς. Είναι ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι καλλιεργητές στην Κρήτη. Σε αυτό το κλουβί έχουμε έντομα και προσπαθούμε, όπως σας είπα, να βρούμε τρόπους να τα καταπολεμήσουμε χρησιμοποιώντας τα όπλα που μας δίνει η φύση. Υπάρχει πιθανότητα να είναι ακόμη πιο αποτελεσματικό από τα φάρμακα που χρησιμοποιούμε αυτή την ώρα και που είναι τοξικά. Αυτός ακριβώς είναι ο σκοπός μας, να αυξήσουμε την αποτελεσματικότητα και να μειώσουμε τις επιπτώσεις στο περιβάλλον. Της νέας ερευνητικής έδρας θα ηγηθεί ένας κορυφαίος Έλληνας επιστήμονας στο χώρο της μοριακής βιολογίας των εντόμων και των βιοτεχνολογικών εφαρμογών για την καταπολέμησή τους, ο Γιώργος Δημόπουλος του διάσημου Πανεπιστημίου Johns Hopkins της Βαλτιμόρης, που σηματοδοτεί την προσπάθεια που γίνεται στο ΙΤΕ να επανασυνδέσει με την Ελλάδα και την έρευνα κορυφαίους Έλληνες επιστήμονες που βρίσκονται στο εξωτερικό. Καταφέραμε και πήραμε μια πολύ σημαντική ευρωπαϊκή χρηματοδότηση προκειμένου να προσελκύσουμε έναν πολύ αξιόλογο καθηγητή από το εξωτερικό, τον Γιώργο Δημόπουλο, καθηγητή στο Johns Hopkins, ο οποίος δραστηριοποιείται στην ανάπτυξη βιοεντομοκτώνων. Θεωρείται από τους κορυφαίους καθηγητές στον κόσμο στη μοριακή βιολογία των εντόμων.